με τι αδερφέ του Τίτο. Καθαρό εμουσιονιστή. Εβραίο. Έτσι, καθαρό εμουσιονιστή. Του Τίτο. Λοιπόν, ο οποίο επέτρεψε στου Αλβανού Αλβανικό Πανεπιστήμιο, επέτρεψε στου Αλβανού Αλβανική Αστυνομία και την καταναθήκη οι κύριοι, οι κύριοι Αλβανοί μαζί με του Κουράτε, του γέννησαν στο Σέρβο. Σε καιρό που εμεί νομίζαμε ότι όλα είναι ειρηνικά πλέον, έλειξε ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και προχωράμε τα κράτη πλέον σε μια κοινωνία ειρήνη, αλληλεγγύη, φιλία, δεσμών κτλ. Αυτοί μέσα στην ίδια την πατρίδα των Σέρβων, που ήταν φιλοξενούμενοι, γιατί οι Αλβανοί και οι Κροάτε ήταν φιλοξενούμενοι στην πατρίδα των Σέρβων. Διώκανε, βιάζανε, σκοτώνανε και περνούσαν τη γραμμή ότι το κωσυφοπαίδιο είναι αλβανικό και κροάτικο, μισό-μισό. Και αφού κάποια στιγμή, μην μπορώντα να αντέξουν οι άνθρωποι από τι επεμβάσει ακόμα και στον χώρο τη κατοικία του μέσα, που λέμε για βιασμό τώρα, παιδιών και γυναικών και του μέσα για μάχο. Πρέπει να σα πει και το Σέρβο, των γηγενών. Και του λέγανε, θα φύγετε ή θα συνεχίσουμε την κατάσταση. Θα φύγετε από αυτή τη γη. Οι άνθρωποι λέγανε, δεν μπορώ να φύγω από τη γη μου. Εδώ ήταν η γη μου. Εδώ μεγάλωσαν οι πατεράδε μου, οι παππούδε μου, οι γιαγιάδε μου. Δεν θα με διώξουν από το σπίτι μου. Εγώ είμαι ο νοικοκυρή, εσεί είστε φιλοξενούμενοι. Και δεν φτάνει που σα φιλοξενώ, θα με διώξουν από το σπίτι μου. Και σήκωσαν τα όπλα οι άνθρωποι. Και μπράβο του. Χίλια μπράβο του Μιλόσεβιτ. Πατριώτη. Από τα λίγα αναστήματα παγκοσμίω. Δεν γεννιούνται τέτοια αναστήματα πλέον. Λοιπόν, πατέταξε ο άνθρωπο τα όπλα να γράψει στο λαό του. Και τότε φώναξαν τον ΟΗΕ οι κύριοι. Απεταβαρτιστικά. Και ο ΙΕ ήρθε βέβαια γιατί όλο το σχέδιο αυτό ήταν οργανωμένο από τις ίδιες δυνάμεις που τρούνε πάντα παρασκηνιακά και πίσω από τον ΙΕ. Έτσι. Τομείς, βασικούς τομείς, εσωτερική αγορά, χώρος ελευθερίας, ασφάλειας δικαιοσύνης, οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή. Κοινωνική συνοχή, σαφώς, στο τέλος πήγα, σημαίνει βέβαια και την κοινή παιδεία. Κοινή παιδεία, χωρίς εθνική ιστορία, χωρίς ιδιαιτερότητες για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε κοινή παιδεία. Αν λοιπόν οι πολίτες αυτής της χώρας δεν είναι αμυγός χριστιανοί ή αμυγός μουσουλμάνοι ή αμυγός συντοιστές, δεν μπορεί να υπάρχει θρησκευτικό μάθημα ιδιαίτερο για τους χριστιανούς. Θα υπάρχει κάτι που θα πασαλίδει τροποντινά ένα κεφάλαιο για τον καθητή σε μια σελίδα 10 γραμμές, 15 γραμμές και θα τελειώνει το μάθημα θρησκευτικών. Ιστορικές ιδιαιτερότητες βεβαίως όχι, γιατί τώρα θα πρέπει να αποφασίσει αυτός ο πολίτης. Τι θα είναι, αφού μεγάλωσε ελληνικό κράτος Έλληνας και ποια θα είναι η εθνική του ιστορία, η ιστορία της Επανάστασης 21 ή του 40 απέναντι στους Ιταλούς και στους Βούλγαρους. Πρέπει να αποφασίσει αυτό, αν θα είναι Αλβανός, αν θα είναι Έλληνας, αν θα είναι Ινδός ή Πακιστανός. Όχι. Γι' αυτό θα του βγάλουμε τα εμπόδια αυτά, τα αναχώματα. Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες, ιστορικές, εθνικές, γλωσσολογικές, πρέπει σιγά σιγά να φύγουν, να σβήσουν. Υπάρχει ένα κοινό κράμα, το οποίο θα είναι εξαπαλών ονείχων, θα πασαλίδει τα πάντα και θα είναι ο πολίτης το νούμερο. Αυτό θα είναι ο πολίτης το νούμερο. Θα έχει έναν αριθμό τσίμα-τσίμα για να υπηρετεί τις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος και όταν θέλει το κράτος να τον αναλώσει για τα πλουτοπαραγωγικά συμφέροντα του Γερμανού και του Γάλλου επιχειρηματία ή των τραστ των πολυεθνικών σιωνιστών, των σιωνιστών πολυεθνικών, θα είμαστε σε πολέμους. Και δεν θα μπορεί να πει και όχι, θα αμείβεται. Θα είναι υπάλληλος, δεν θα είναι στρατιώτης απλώς. Θα είναι δημόσιος υπάλληλος του εθνικού στρατού. Του εθνικού στρατού. Του υπερεθνικού στρατού. Όχι του εθνικού, του υπερεθνικού στρατού. Δεν θα υπάρχει πλέον εθνικό στρατό, ο υπερεθνικό στρατό. Θα πηγαίνει λοιπόν σε μια οποιαδήποτε αποστολή του υπερεθνικού στρατού τη Ελλάδα, όπω και τη Γαλλία, όπω οπουδήποτε. Όπου τον στέλνουν οι αρχές που θα δουν από τις Βρυξέλλες και όχι από το ίδιο κράτος. Λοιπόν, και βέβαια όπως είπαμε, αυτά ξεκινάνε από την παιδεία. Πολύ βασικό, μέσα από την παιδεία επιχειρείται αυτή η κατάσταση. Το πρώτο πράγμα που κάνει οι σιωνιστικές δυνάμεις να εξαρτήσουν είναι η παιδεία. Και μετά τα υπόλοιπα. Αν ξεκινήσεις να φτιάξεις μια ολόκληρη γενιά, 2, 3, 5, 10 μέσα από την παιδεία, αυτομάτως έσβησες ό,τι ήθελες να σβήσεις και κράτησες ό,τι ήθελες να κρατήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ό,τι μαθαίνει ο άνθρωπος σαν παιδί, αυτά του μένουν σε όλη τη ζωή. Είναι η βάση. Λοιπόν, άρα η εκπαιδευτική αυτοδιάθεση, αφόσον αυτή λόγω απαλήψεως των διακρίσεων, λόγω ηθαγενείας και οποιασδήποτε άλλης καταστάσεως, θα μπορούν να δουν σε σχολεία, σε εκπαιδευτήρια, σε φροντιστήρια, παντού, στο ίδιο το Υπουργείο μέσα, διευθύνονται σύμβουλοι κτλ. Θα πράττουν και κατατοδοκούν. Όχι κατατοδοκούν το εθνικό, το ιστορικό και το χριστιανικό, αλλά κατατοδοκούν το δικό τους. Το αθεϊστικό, το ιεχωβίτικο, ό,τι. Ό,τι δει. Λοιπόν, τελειώσαμε με την κατάρριση εκπαιδευτικής αυτοδιάθεσης. Πάμε λιγάκι στην κατάργηση του ιδιωτικού βίου και οικογενειακού ασύλου. Πώς θα γίνει αυτό, από την εισαγωγή και νομιμοποίηση του ηλεκτρονικού φακελώματος, διαβάζουμε στο φυλάδιο το ψηλό, στη σελίδα 2, άρθρο Ι50, παράγραφος 1 και 2. Μια δρομή, τι λέει αυτό. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισήμως πλέον και η εισαγωγή του παράνομου ηλεκτρονικού φακελώματος, γιατί είναι παράνομο για τα δημοκρατικά καθεστώτα, το ξέρουμε όλοι μας. Δεν δικαιολογείται ηλεκτρονικό φακέλωμα σε δημοκρατικά καθεστώτα.
Βγαίνω πάλι το επίπεδο εκεί. Λοιπόν, διαβάζω. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Και παράγραφος 2, Ευρωπαϊκός νόμος θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα, τους οργανισμούς και τους φορείς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη-μέλη, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που επίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η τήρηση των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. Να και οι ανεξάρτητες αρχές, να και οι αντισταγματικές και παράνομες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τύπου Δαφέρμου νόμου 2492-97, του νόμου δηλαδή που ήταν η προϋπόθεση για την εισαγωγή της συνθήκης του Σέγγεν. Επίσης αντισταγματικής και παράνομης. Εβραίος άνθρωπος. Έτσι. Επίσης αντισταγματικής και παράνομης συνθήκης. Λοιπόν, που προσβάλλει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ίδια αυτή κατά αυτή. Λοιπόν, λίγα λόγια, όπως είπαμε, ο οικογενειακός βίος και το οικογενειακό άσυλο, ο ιδιωτικός βίος, το απόρριτο της ζωής μας, της οικογένειάς μας, με αυτά τα μηχανήματα και με αυτά τα δίκτυα, τα παγκόσμια διαδίκτυα, θα έχει πάει περίπου. Κάθε ιδιαιτερότητα της οικογένειάς μας, της προσωπικής μας υγείας, της ιδιοσυγκρασίας μας, του χαρακτήρα μας, θα είναι ευάλωτο στον οποιονδήποτε επιτηρείο με τον πιο απλό πληροφοριστή, με την πιο απλή γνώση πληροφορική. Λοιπόν, ο οποίος ανάλογα το δοκούν του και ανάλογα την προαίρεσή του θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία μας όπως θέλει. Εκβιαστικά, εκβιαστικά. Πρέπει να γνωρίζει ότι εσύ ενδεχομένως έχεις μια εξωσυγική σχέση. Όσο και σε αυτό το αυτό. Το γνωρίζει, βέβαια. Έτσι, το γνωρίζει με κάποιο τρόπο. Και ξέρει ότι έχεις οικογένεια. Και ξέρει ότι είσαι και εύκολος οικονομικά. Ένα τηλέφωνο, ξέρεις κάτι. Φέρε μου τόσα για να μην σου γυρίσει την οικογένεια. Ή ακόμα χειρότερα. Έχεις δύο παιδιά και δεν έχω κανένα, σου παίρνω το ένα και σου λέω, ξέρεις κάτι, το παιδί σου από το σχολείο, μην πας να το πάρεις και το πειραγώ. Εσύ απλώς πάρε από και το λογαριασμό που έχεις εκεί τόσα και φέρε μου εκεί στο σκουπιδιάρικο, στη γωνία, στο σιλό, 20 εκατομμύρια για να πάρεις το παιδί σου και το πάρεις θέτες, κύριε. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις πως αρχίζει ένας εκβιασμός μιας ολόκληρης κοινωνίας. Έτσι, καταλαβαίνετε, τι τρομερός κοινωνικός εκβιασμός και πάω στις πιο απλές μορφές. Δεν πάω στις σύνθετες που θα απειληθούν ενδεχομένως από κάποιους ανθρώπους από εμάς ή από άλλους νεοταξίτικα διεθνιστικά συμφέροντα. Δεν φτάνω εκεί. Όχι, εκεί πρέπει να γίνουν άλλα. Και σου βάζω στο ποινικό σου μητρό ότι σε παποράκι ναρκωτικό. Και σε παίρνω τηλέφωνο το βράδυ και σου λέω κάτι. Κύριε συνδικαλιστά, κύριε Τάδε, κύριε Υπουργέ, η κύριε Διευθυντά του Υπουργείου, η κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε. Κάνε πίσω. Μην είσαι τόσο σκιοπρινικό με τις θέσεις σου. Γιατί δεν βλέπω να είσαι τόσο καθαρό. Βλέπω στο βιοπορτρέτο σου μια εμπορία ναρκωτικών. Θες να μαθευτεί. Χαίρετε να αποδείξεις εσύ ότι δεν είσαι αρκούδα. Άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι αρκούδα. Το μάθη που τελειώνωσε. Αυτή είναι η κόλαση. Αυτή η κοινωνική εκβίαση θα γίνει. Με αυτές τις καταργήσεις που επιφέρει αυτό σύνταγμα. Κατάργηση λοιπόν του ιδιωτικού βίου και οικογενειακού ασύλου. Τα είπαμε έτσι. Δώσαμε μια εικόνα, μια μικρή εικόνα. Πάμε στην κατάργηση, σελίδα 3 του κλαδίου, και ενώθευση τη συνοχή του κοινωνικού ιστού τη χώρα και του έθνου. Νομίζω ότι με όλα αυτά που είπαμε, απλώ λέμε τα άρθρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση. Η ΙΟΤΑ 3 παράγραφο 3 εδάφιο Γ, η ΙΟΤΑ 8 παράγραφο 2 εδάφιο Β, η ΙΟΤΑ 13 παράγραφο 2 εδάφιο 3 και εδάφιο συγγνώμη Ζ και Ι. Εδάφιο Ζ και Ι. Ο συνδυασμό λοιπόν, συνδυασμό των άρθρων που τα έχουμε διαβάσει ήδη από αυτά που διαβάσαμε, καταργήσει διακρίσεων, λογοϊθαγενεία, κοινωνική συνοχή, πλουραλισμό, ανοχή. Πολυπολιτισμικοί άνθρωποι, λέω να γίνουμε με όλες αυτές τις καταργήσεις. Πρέπει να δεχόμαστε και τους Πακιστάνους και τους Ινδούς και όλους αυτούς. Οπότε με λίγα λόγια πάει περίπατο η συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας και του έθνους. Κατάργηση της αξίας του ανθρώπου. Πολύ σημαντικό. Αν είναι δύο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να δούμε σε αυτό το σύνταγμα, τρία μάλλον. Το πρώτο είναι η κατάργηση της αξίας του ανθρώπου, που δεν γίνεται πουθενά λόγω στο σύνταγμα αυτό το πράγμα. Και θα πούμε γιατί δεν γίνεται. Μπορεί να γράφουν κάτι, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να γράψουν. Σε ό,τι αφορά τη νομική υποστήριξη από μια πολιτεία τη ανθρώπινη αξία του ανθρώπου. Τη αξία του ανθρώπου, αυτή τη καταρτήση. Να το δούμε γιατί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που συναντάμε πολύ ισχυρό επίσης από το Σύνταγμα, πολύ βασικό, είναι η κατάργηση τη εθνική άμυνα. Τα υπερήφανα. Και το τρίτο βασικότερο που συναντάμε είναι η κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων. Σταματάμε να μπορούμε να λέμε ότι σαν χριστιανοί έχουμε κάποια προνόμια
κάποιες ιδιαιτερότητες τις οποίες τις απαιτούμε. Έχουμε κάποια προνόμια λοιπόν. Αυτά πάγουν όλα. Ο Θεός λοιπόν πήγε περίπατο. Πάει η Αγία Τριάδα. Το σύνταγμα αυτό, όπως είδατε, δεν είναι ορκισμένο πουθενά. Ούτε στον εαυτό του δεν είναι ορκισμένο καλά-καλά. Ούτε και τον εαυτό του δεν εμπιστεύεται. Λοιπόν, ο Θεός, το ένα, το κύριο συστατικό λοιπόν, πήγε περίπατο στο σύνταγμα αυτό. Η εθνική άμυνα περίπατο, περίπατο. Η ανθρώπινη αξία περίπατο. Γιατί, θα τη δούμε τώρα. Για να δούμε λοιπόν πώς τη στείλα στο σπίτι στην ανθρώπινη αξία. Διαβάζω. Άρθρο Ι2, εδάφιο Α. Η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να δούμε, γιατί αυτή δεν γίνεται καθόλου κουβέντα για ανθρώπινη αξία, αλλά για ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα όταν μιλάμε για την ανθρώπινη αξία και όταν μιλάμε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μιλάμε για δύο πράγματα, τα οποία ναι, εμέσως πλην σαφώς συνδέονται, αλλά ταυτόχρονα είναι και τελείως διαφορετικά πράγματα. Γιατί, θα πούμε, τι είναι η ανθρώπινη αξία. Λέει λοιπόν η πολιτική επιστήμη, η συνταγματική πολιτική επιστήμη, τι είναι η ανθρώπινη αξία και τι είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ανθρώπινη αξία είναι η νομικοπολιτική αρχή που προσδιορίζει τον άνθρωπο ως το υπέρτατο πολιτικό όν της πολιτικής επιστήμης, του συντάγματος. Ως το αίτιο της υπάρξεως των πολιτικών αιτιατών, δηλαδή των συντάγματων και των συμβάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διεθνώς αναγνωρισμένων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο άνθρωπος από τις γεννήσεώς του ως τον θάνατό του φέρει την αξία του ανθρώπου που του προσδίδει αυτομάτως το αναφέρετο δικαίωμα της επιβίωσης και την προστασία του δικαιώματος αυτού υπό της πολιτείας, η οποία υποχρεούται να διασφαλίσει το δικαίωμα αυτό, εμποδίζοντας κάθε άμεση ή έστω και έμεση διακύβευσή του. Παραδείγματος χάρη, παράνομη προσκοκράτηση, δουλεία, ιατρική πειραματισμή σε ανθρώπους, παραβίαση σωματικής ακεραιότητας, έτσι. Από την ώρα που γεννιέται ο άνθρωπος μέχρι να πεθαίνει, έχει αυτό το αναφέρετο δικαίωμα της επιβίωσης, της ανθρώπινης επιβίωσης. Όχι να κυνηγάω με ένα πιστόλι να μυθώ, γιατί δεν ζω σαν άνθρωπος, ζω σαν ένα γρήγορο. Γιατί πώς θα διασφαλίσει αυτό, λέει, η πολιτεία θα το διασφαλίσει αυτό. Για να μην κρατάω εγώ πιστόλι να μείνω με συνέχεια, όπως κάνα κάποτε πιστολέρος στο Τέξας, πρέπει να έρθει η πολιτεία να το διασφαλίσει. Αυτή είναι η ανθρώπινη αξία. Ακούστε τι είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σύμφωνα με την νομικοπολιτική αυτή αρχή, καθορίζονται οι συνθήκες διαβίωσης του υπέρτατου πολιτικού όντος, ανθρώπου, με βάση τις οποίες εξασφαλίζονται μία σειρά καθοριστικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη στέγαση, την εργασία, την ασφάλιση, την δωρεάν παιδεία, την περίθαλψη, την ένδυση, τη συνταξιοδότηση, την προστασία της τιμής, της υπόλοιψης, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ιδιοκτησίας του ανθρώπου γενικότερα. Ένα σωρό ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν το θέμα της επιβίωσης μου που πρέπει να μου το καλύψει αυτό απαραίτητα η πολιτεία και βέβαια και συναφές θέμα, αλλά διαφορετικό, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το πώς πρέπει όντως ζούμε, πρέπει να ζήσουμε. Το ευζήν κατά τα άλλα, κατά τους αρχαίους ημών προγόνους. Έτσι, πώς αξίζει σε έναν άνθρωπο αφού εξασφαλίζει το δικαίωμα της επιβίωσης, να ζήσει. Το αξίζει να ζει άστεγος και να κάνει επαιτία μέσα στη βροχή και στο χιόνι, εδώ στην Πατησίων, από κάτω στη γωνία. Πατησίων και στα δύο. Όχι. Έτσι. Το αξίζει να είναι ορφανός, να είναι ένα παιδάκι στα παράλια και να πλένει τζαμιά. Το αξίζει να μην έχει παιδεία, να μην έχει σχολείο. Το αξίζει να μην έχει περίθαλψη. Το αξίζει να εργάζεται ανασφαλιστός. Το αξίζει να μην εργάζεται καθόλου και να φυτοζωεί. Να πεθαίνει από την πείνα, από την οικονομική ανέχεια. Όχι. Άρα λοιπόν αυτό είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και λέει: για να μην είναι έκθετος ο άνθρωπος σε όλους αυτούς τους κινδύνους, πρέπει να του κάνω ένα ποιοτικό μοντέλο, ένα ποιοτικό τρόπο ζωής.